Σήμερα είμαστε εδώ στη Σιτία ως εκπρόσωποι της Εννέα Μελούς Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής της Παγκρίτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων, προσκαλεσμένοι από τον Νίκο τον Κοκκινάκη, από το άτυπο δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων Σιτίας, προκειμένου να τους ενημερώσουμε και να τους απαντήσουμε σε διάφορα ερωτηματικά που έχουν για το καταστατικό της Ένωσης, το οποίο οδηγείται την Κυριακή 15 Ιουνίου στο Ηράκλειο σε έγκριση για την ίδρυση της Παγκρίτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων. Ήταν μια συνάντηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που έκφραζε την αγωνία όλων των εκπροσώπων των πολιτιστικών συλλόγων 20 και πλέον που πήραν μέρος και που νομίζουμε ότι η διάθεση και η αγάπη που δείχνουν να σούμε για αυτή την προσπάθεια της δημιουργίας της Ένωσης νομίζουμε ότι προϊονίζει καλά αποτελέσματα. Ας σκεφτούμε και αυτό που σημαίνει και στους υπόλοιπες επαρχίες της Κρήτης όπου έχουμε επισκεφτεί. Και την Κυριακή 15 του Ιουνίου νομίζω ότι θα έχουμε την ίδρυση της Παγκρίτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων. Είσαστε ευχαριστημένος από τη συμμετοχή των συλλόγων εδώ της Σιτίας? Νομίζω ότι αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η χαρά που μας έδωσαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι στη Σιτία οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι εκπρόσωποι συλλόγων μικρών χωριών τα οποία έχουν πολύ ουσιαστικά και σημαντικά προβλήματα και αυτό που τους λέμε είναι ότι από μια άποψη είναι ένα προνόμιο, ας πούμε, το να είναι πολιτιστικοί σύλλογοι μικρών οικισμών, γιατί η κατάσταση σε αυτούς τους οικισμούς είναι αναστρέψιμη. Αρκεί μεθοδικά, προγραμματισμένα, να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα για αυτή την αναστροφή της κατάστασης. Και αυτό θα ωφελήσει πάρα πολύ και τους μόνιμους κατοίκους που υπάρχουν εκεί, αλλά και τους επισκέπτες. Βασικοί στόχοι, κυρίαρχοι στόχοι που υπάρχουν στο καταστατικό της Παγκρίτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων είναι η ενίσχυση του έργου των μικρών τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και η διεκδίκηση των αναγκαίων πόρων για τον πολιτισμό. Αυτό αφορά στους πόρους των Δήμων, αφορά στους πόρους των αντιπεριφερειών, της περιφέρειας, του Υπουργείου, της κυβέρνησης. Βασική στόχευση δηλαδή της Παγκρίτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων θα είναι επιτέλους να δοθούν τα σοβαρά κονδύλια που χρειάζεται η ανάπτυξη του πολιτισμού στην Ελλάδα. Η συνάντηση. Ζούμε μια εποχή που οι αλλαγές διαδέχονται η μία την άλλη ακατάπαυστα και με τρομερούς ρυθμούς. Βιώνουμε μια κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, η κρίση δεν είναι πολιτική ή οικονομική μόνο. Είναι μια κρίση αξιών, είναι μια κρίση πολιτισμική, είναι μια κρίση ταυτότητας. Το τελευταίο χειρό, κατά τη γνώμη μου, για να αντισταθούμε σε όλη αυτή την τηλέλαπα, είναι ο πολιτισμός. Είναι επιτακτική ανάγκη να οργανωθούμε, να συσπηρωθούμε όλοι για να αντισταθούμε, να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας, να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας. Τι είναι ο πολιτισμός? Από τη γόπα, το αποθήγαρο που πετάμε στον δρόμο, μέχρι το που σηκώνουμε το φρύδι όταν λέμε στον άλλο καλημέρα. Είναι η διατροφή μας, είναι η ιστορία μας, είναι οι περαιωνόβιες ελιές, είναι τα μνημεία που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας, είναι χίλια δυο. Ο πολιτισμός είναι ένα ευρύ φάσμα που δυστυχώς η ευνομούμενη πολιτεία δεν δίνει και πολύ σημασία σε όλα αυτά. Με αυτό το σκεπτικό, από εκεί ορμόμενοι, ξεκινήσαμε μια άτυπη, ακόμα προς το παρόν, ένωση στα βορνά χωριά, στα φορειά χωριά της επαρχίας Σιτίας, από το Χαμέζι μέχρι και τη Λάστρο, συμπεριλαμβανομένου και του παραδοσιακού οικισμού του Μόχλου. Έχουμε παλέψει, έχουμε κάνει πολλές ενέργειες, έχουμε θετικά αποτελέσματα, επειδή ήμασταν πολύ μαζί.
Η πρώτη κοινή εκδήλωση που κάναμε όλα τα χωριά και τα 8 ήταν μια ακτιβιστικού χαρακτήρα που κατεβήκαμε την Πρωτομαγιά και καθαρίσαμε το φαράγγι του Ρίχτη και κατεβήκαμε στην παραλία και εκεί γλεντήσαμε μετά όλοι μαζί. Βλέποντας λοιπόν το τι έχουμε καταφέρει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που ξεκινήσαμε σαν πολιτιστική φορείς των βορνών χωριών, πιστεύω ότι πρέπει να συμμετάσχουμε και στην, και στην ΠΕΠΣΗ, στην Παγκρίτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων. Την ΠΕΠΣΗ εγώ προσωπικά πώς τη βλέπω. Εμείς οι πολιτιστικοί σύλλογοι, σε κάθε μικρό χωριό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία, είμαστε τα κύτταρα του πολιτισμού, είμαστε οι προοστικές δυνάμεις του πολιτισμού. Την ΠΕΠΣΗ λοιπόν τη βλέπω σαν τη συνισταμένη δύναμη όλων εμάς. Τη βλέπω σαν μια γέφυρα η οποία θα ενώσει τη φωνή τη δικιά μου που είμαι από τη Σιτία με τη φωνή των πολιτιστικών συλλόγων από το Καστέλι Κισάμου. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και την εγκίνηση την βλέπω με πολύ θετικό μάτι και την στηρίζω. Βέβαια, περιμένω και τρικλοποδιές, περιμένω πολλά. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να συνεχιστεί. Νομίζω ότι ένας συλλογικός φορέας είναι δυνατότερος από μεμονωμένες κινήσεις. Είναι καιρός να υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία που θα έχει ισχυρή φωνή και ισχυρή διεκδικητικότητα. Με είχαν ενημερώσει, με είχαν ειδοποιήσει και θεώρησα ότι ήταν καθήκον, γιατί εμείς εδώ στη Σιτία, ο Προοδευτικός Σύλλογος Σιτίας Βιτσέντζος Κορνάρος, είναι από τους παλαιότερους συλλόγους, ίσως ο παλαιότερος, το 1933 που είχε ιδρυθεί, και αλίμονο αν ο Προοδευτικός Σύλλογος Σιτίας δεν στηρίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Το θεώρησα καθήκον και εγώ και η γραμματέας μου, η κυρία Άννα Μανουσάκη, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα είμαστε περισσότεροι να ζητούμε κάτι, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ακουστούμε καλύτερα, θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, θα εκπροσωπούμεθα με ένα υπεύθυνο όργανο, θα ενημερωνόμεθα από ένα όργανο που οπωσδήποτε ενημερώνεται καλύτερα από όλους. Θα πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστον. Έτσι το σκεφτόμαστε και γι' αυτό συμμετέχουμε και στηρίζουμε την προσπάθεια.